Θα μαρούσει δύο. Τρία τα έργα αυτά. Τέταρτο. Ανάπλαση περιοχής Ρωμά. Από δεύτερο λύκειο μέχρι οδός Αναχωρίου και Κόμπος. Έγινε πιο μεγάλη πλατεία της πόλης. 5,5 τρέματα. Θα τα βλέπουν αυτά οι τσιγκάνοι. Τα έργα γίνονται και εκεί. Σε κάθε συνοικία. Σε κάθε χωριό. Πέμπτο έργο, ΕΣΠΑ. Ανάπλαση πορείας εισόδου πίσω από το γυμναστήριο μεταξύ Σταδίου και Κημητηρίου. Έκτο έργο, ΕΣΠΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση εξοικονόμησης ενέργειας σε 6 σχολιά του Δήμου και στην πόλη και στα χωριά. Ήδη ολοκληρώθηκε. 7 έργο, ΕΣΠΑ. Αστικές αναπλάσεις πόλεων φασάδων ή τα πεζοδρόμια που γίνονται στη Λαμία. Στην Αγγιλαίο θα γίνουν συνέχεια και στη Λαρίση κορυφή. 8 έργο έστω. Ενεργειακή αναβάθμιση παιδικών σταθμών και κλειστού γυμναστηρίου. Έργο που υπογράφεται η σύμβαση άμεσα. 9 έργο έστω. Πράσινο δώμα στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο. 10 έργο έστω. Ποσό 700.000 ευρώ που εξασφαλίσαμε και άμεσα έρχεται για να γίνει το αντιπλημμυρικό του βρέματος Αϊκλή πίσω από τις κατοικίες εργατικές στο πρώτο γυμνάσιο Λύκειο μέχρι τον Βόλο. Από όπου θα εξοικονομηθούν 300.000 για να γίνουν τα υπόλοιπα σπαστικά μέσα στην πόλη. Και αυτό πρέπει να υλοποιηθεί επίσης μέχρι τον Οκτωβρίου του 2015. 11 έργο. Κορυφαίο, μεγάλο πρωτοπόρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το έργο της πράσινης κοινότητας στο Μεγάλο Επίδριο. Το 10ο μεγάλο έργο. Η ένταξη του εκτελεσμένου έργου της αποκεντρώσεως και η αποπληρωμή του δανείου με 3 εκατομμύρια. 13ο μεγάλο έργο. Η γεώδηση και το δίκτυο ιδρύσεως από τον Άγιο και τα Φάσολα. 14ο μεγάλο έργο στο περιβαλλοντικό που αφορά την ανάπλαση της πόλης που σας προανέφερα και αφορά ανάπλαση όλης της πολιτικής πλευράς. Και τα δύο κορυφαία έργα. 15ο, η ένταξη στο πρόγραμμα της ΔΕΠΑ του σταθμού μέτρησης και τάψης του φυσικού αερίου για μεταφορά φυσικού αερίου στην πόλη. Και 16ο, η ένταξη και η δημοπράτηση του δευτέρου νηπιαγωγείου Πασάλων, νότιο-δυτικά. 16 μεγάλα έργα, όλα ενταγμένα σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Σύνολο χρηματοδότησης 53 εκατομμύρια. Χρήμα που παίρνει το Δήμο μας, χρήμα που παίρνει θέση εργασίας σε εργαζομένους, αλλά και εισοδήματα σε επιχειρήσεις. Πολιτισμός. Περί τα 30 μεγάλα έργα, τα οποία εκτενώς αναφέρω σε κάθε ομιλία μου. Να μην τα πω σήμερα. Αλλά απλώς θα επισημάνω ότι πιστεύουμε στα πολιτικά ορώματα. Άλλωστε, δεν επιλέξαμε τυχαία το όνομα του συνδυασμού μας, Πασάλων όραμα. Θεωρούμε ότι ο πιο σύντομος δρόμος για τη δημιουργία οράματος στους πολίτες περνάει μέσα από το συγκερασμό της πολιτικής με τον πολιτισμό. Επενδύσαμε τον πολιτισμό και κατορθώσαμε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, 3 χρόνων ουσιαστικά, να αλλάξουμε την εικόνα και την ταυτότητα της πόλης, τόσο για εμάς τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης, όσο για τους ξένους. Βάλαμε την πόλη μας, τα Πάσαλα, με το μοναδικό όνομα, στο παγκόσμιο πολιτικό χάρτη και μας έμαθαν επιτέλους ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα με επιστήμονες πρώτης γραμμής διαγωνίζονται για το ποιος θα συνεργαστεί μαζί μας. Ήδη μας επισκέφθηκαν προεκλογική περίοδο τόσο οι δύο Αμερικανοί από τη Φλόριντα που εργάζονται στους φίλους των ειδών, όσο και η Καναδική Αρχαιολογική Αποστολή που εργάζεται επί 10 χρόνια στο κάστρο της Καλλιτέας. Στηριζόμενοι τον αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής, επικυρούμε την διάσωση, την καταγραφή και την παντιότροπη και πολλαπλή ανάλυση της πολιτικής κληρονομιάς του τόπου σε κάθε επίπεδο. Και συνάμα, επικυρούμε σταθερά να επιταχύνουμε την απόκτηση αναγνωρίσιμης ταυτότητας της πόλης. Ήδη οι προσπάθειες αποδίδουν και έχουμε εντάξεις έργων και σημαντική πρόοδο εργασιών είτε σε χρονίζοντα και βαλτωμένα θέματα είτε σε μηδέποτε αναντιθέτα. Ναός η Παπατής Θεσίδιο,
να όσα γίνουν αργύρουν στο δόχο τη γη. Μονείστε και. Για όλα έγιναν μελέτες αυτή την τριετία. Όλες οι μελέτες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Για όλα τα έργα περιμένουμε εντάξεις σε προγράμματα χρηματοδότησης ευρωπαϊκά. Για τα ερχόμενα έτη, η ανάπτυξη του Δήμου μας πρέπει να έρθει μέσα από εναλλακτικές προτάσεις, προτάσεις αϊφορικές, που θα σέβονται το περιβάλλον και την πολιτική μας παράδοση και θα αξιοποιούν το φυσικό μας πλούτο, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά μας και το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου. Περιστακά στην υγεία, ανεκτήμηση αξία για τον τόπο, μας, το φυσικό περιβάλλον, ο ενιπέας ποταμός και ο πλούτος ο αρχαιολογικός. Γύρω από αυτά τα κυρίαρχα στοιχεία πρέπει να αναπτυχθεί ο Δήμος μας. Αυτό το όραμα τέθηκε από αρχές, από αρχής λειτουργίας του Δήμου μας, του νέου καλλιτεχνικού Δήμου το έτος 2011 και εξακολουθεί να ισχύει. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες του σήμερα, οραματιζόμαστε τις ευκαιρίες του αύριο. Και λέμε και υποσχόμεθα και τονίζουμε ότι αυτή η προετοιμασία για την επόμενη προεκλογική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει και σχεδιάζουμε την υλοποίηση πολιτικών που θα ενισχύσουν πρώτον τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δεύτερον τους γεωργούς και κτηνοτρόφους, τρίτον την απασχόληση ανέργων μέσω προγραμμάτων ανεργίας ευρωπαϊκών, διότι η χώρα μας αδυνατεί. Τέταρτον, την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού του τόπου μας για σύνταξη μελετών και ορίμανση έργων μέσα από τη λειτουργία του Δήμου. Πέμπτον, την επισκεψιμότητα της περιοχής μας βασισμένη στον τρίπτυχο ιστορία, φύση, πολιτισμός. Έκτον και κορυφαίο, η σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης στον Ιδέα ποταμό. Αγαπητοί φίλοι, κύριε Πρόεδρε του ΕΕΠ, τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά θέλουν μελέτη και γνώση, διότι σαφέστατα έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή του κατόπιν των ενεργειών μου. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχει διεκδίκηση, υπάρχει ένταξη και αξιολόγηση. Δεν βοηθά κανείς, υπουργός. Πάρε χρήματα. Πάει αυτό. Το 2010 τελείωσε. Έχει μελέτη, την τεταγμένη, την υποβάλλει σε κέρδος να βγει πρόσκληση, την διεκδικείς και επειδή έχει δημιουργήσει αξιοπιστία που την έχει δημιουργήσει ήδη ο Δήμος σε κάθε Υπουργείο, αξιολογεί θετικά και εντάσσεται. Και αυτό είναι τιμητικό, όχι μόνο για εμάς, είναι τιμητικό για όλους τους εργαζομένους του Δήμου Πασάλων. Ιδιαίτερα τιμητικό για την τεχνική και οικονομική υπηρεσία που συνεισφέρει με ωράριο έξω από πλαίσια. Και απόγευμα και βράδυ και Σάββατο και Κυριακή. Χωρίς υπερορίες. Γιατί θέλουμε να καμαρώνουμε για το Δήμο μας όχι μόνο οι δημότες, αλλά κυρίαρχα οι εργαζόμενοι, που είναι η ψυχή, η λειτουργία του Δήμου. Δεν θα αναφέρω τα έργα που σήμερα εκτελούνται, που σήμερα, εν έτη 2014, εκτελούνται και είναι 33. Θα αναφερθώ μόνο όμως σε κάποια σημαντικά, κατά τη γνώμη μου, που είναι το εκκλησάκι του Προφητηλία, που έχει γίνει ήδη μελέτη αναπλάσεως, εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί. Η διαμόρφωση του χώρου, του μεγάλου χώρου δυτικά της πόλης, μεταξύ Ανοχωρίου και Περιφερειακής. Η μελέτη ανάπλαση της περιοχής Κατράνα, όπου προβλέπεται, θα προβλεφθεί για ένα μικρό θέατρο. Ο δυτικός χώρος αγγλισμού που προγραμματίζουμε για τη δυτική περιοχή, δίπλα στο ΕΠΑΛ και φυσικά το κορυφαίο για την πόλη, διότι η κοιτήρα της πόλης είναι το παρούσιο Άγιος Δημήτρης, η ανάπλαση όλης εκείνης της περιοχής με πλακόστρωτο, με δρομάκια, με σοκάκια, όπως ταιριάζει στην περιοχή. Και φυσικά
όλα τα επιμέρους μεγάλα έργα που ταιριάζουν σε κάθε κοινότητα. Μα είναι η Πέλεια, μα είναι τα Βρυσιά, μα είναι το Ναυτάκι, μα το Αχίλιο και Πελιά. Για κάθε χωριό υπάρχει και ένα μεγάλο έργο που θα αγγίξει και τους τοπικούς κατοίκους και θα προσδώσει την τοπική κοινωνία. Φίλες και φίλοι, δεν θα σας κουράσω άλλο. Επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά ότι κινηθήκαμε και κινούμαστε με πλαίσιο αρχών και θέσεων. Πιστεύουμε στις αρχές της συλλογικότητας, της δημοκρατικότητας, της αξιοκρατίας, της αξιοπρέπειας, αλλά και της ισότητας. Της ισότητας των δημοτών έναντι του Δήμου, αλλά και του Δήμου έναντι των δημοτών. Τονίζουμε και διαρκώς επαναλαμβάνουμε ότι ο Δημότης πρέπει να απαιτεί την τήρηση αυτών των αρχών και σε κάθε περίπτωση αυτή τη τήρηση να την επιβάλλει. Θέσαμε σαν βασική δομή λειτουργίας του Δήμου μας την πολυκεντρική δομή με το αστικό κέντρο και τα χωριά. Δεν μπορεί να παραβληθεί από κανέναν ότι η πόλη είναι το διοικητικό, το κοινωνικό, το επαγγελματικό κέντρο του Δήμου. Τα χωριά πρέπει να έχουν ομόκεντρη ανάπτυξη. Δεν μπορεί κάθε χωριό να είναι κέντρο του Δήμου. Δεν μπορεί να έχουμε 56 κέντρα του Δήμου. Δεν μπορεί να έχουμε 56 κέντρα. Δεν μπορεί να έχουμε 56 διαφορετικά ταμεία. Δεν μπορεί να έχουμε 56 αθροίσματα τεχνικών προγραμμάτων. Δεν μπορεί να εκτελεστεί έργο στο δίλογο που έχει εισοδήματα ανύπαρτα από την κεντρικά χωράφια, όπου ήδη υλοποιείται το έργο της άρδευσης περιοχής αγροτεμαχίων που θα ανεβάσει την τοπική οικονομία. Είναι το αρνητικό της Γιούρτια, ήδη υλοποιείται, τελειώνει. Δεν μπορεί να γίνει έργο στο Καστράκι που κάναμε επέκταση εξωτερικού φωτισμού με την προηγούμενη να έχει γίνει το 1968. Δεν μπορεί να γίνει έργο στην Υπέρεια όπου έγινε γεώτρηση τρεστική μετά από 16 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει έργο σε μια σειρά από χωριά που δεν έχουν περιουσία. Δεν έχουν χωράφια ιδιόκτητα, οπότε δεν έχουν και εισοδήματα. Και δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός του Δήμου σε τη Μάρια. Ένας είναι ο Δήμος, μία κεντρική διοίκηση και εδώ είναι το επιτελείο, εδώ είναι οι αρχές του τόπου και όχι σε κάθε χωριό. Εμείς δεν διαχωρίζουμε πόλη από χωριά. Άλλοι το επικυρούν χωρίς επιχειρήματα, παίζοντας με την φωτιά. Απόψεις διαφορετικές μπορεί να υπάρχουν. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι αντίθετοι του Καλλικράτη. Εγώ είμαι υπέρμαχος και το επιβεβαιώνω διαρκώς λέγοντας ότι αν δεν γίνονταν οι συνενώσεις των τεσσάρων Δήμων με τα δεδομένα οικονομικά και προσωπικού, δυστυχώς σε ένα τρίμηνο το 2011 θα είχαν χρεοκοπήσει και 4 Δήμοι. Μέσα από την ενότητα, με τα ελάχιστα και οικονομικά στοιχεία και προσωπικό εργατικό, κάναμε τα μέγιστα που αδυνατούσε να κάνει ο κάθε περιφερειακός Δήμος. Κινούνταν μέχρι το 2010, αλλά είχαν 7-πλάσια μεγέθη οικονομικά. 7-πλάσια επιχορήγηση για έργα από τη σήμερα το 2014. Σαν μέγεθο συγκριτικό, να το έχετε πάντα υπόψη σας. Δεν μπορεί να χρεοκοπεί μια χώρα και η τοπική αυτοδιοίκηση να ευημερεί. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ευρύτερο δημόσιο τομέα. Χρεοκοπεί η χώρα, η πόρη της αυτοδιοίκησης είναι περιορισμένη ιδιαίτερα. Ήδη το 2014 η πόρη θα είναι το 1/7 εκείνο που θα έπρεπε να παίρνουμε, δηλαδή αντί για 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, θα πάρουμε 220.000 όλα και όλα. Γι' αυτό και διαρκώς τονίζουμε και λέμε προγράμματα ευρωπαϊκά, διεκδίκηση και ένταξη. Και επίσης λέμε ναι στο εθελοντισμό, ναι στους εθελοντικούς πολίτες, ναι στα παιδιά που ακούνε και μαθαίνουν, ναι σε αυτούς που συμπάσχουν, ναι σε αυτούς που βοηθούν, όχι στην απραξία, όχι στον καναπέ, ναι στη συμμετοχή. Έχουμε συμμετοχή και δράση από μια σειρά σωματεία και συλλόγους και ενεργούς πολίτες. Έκαναν
εκείνο το χώρο της εισόδου, χώρο Τρενταβιλιάς, Ροδόνα, τον κάνουν και βοτανικό κήπο. Παραχωρήσαμε το χώρο του της κυκλοφορικής αγωγής, το Σύλλογο Τριτέχνων, κάνουν κάθε κυριακή μαθήματα τα παιδιά. Παραχωρήσαμε χώρο ανατολικά του Σταδίου, στο Σύλλογο Σαλακατσάνων, για να κάνουν πρότυπο οικισμό, παραδοσιακό οικισμό Σαλακατσάνων. Ονοματίσαμε την ανατολική οδό της πόλης, οδός Καναριτών, τη Μόντα, όλους εκείνους που έχουν καταγωγή από εκείνο το ευλογημένο χωριό, τη Μόντα του Σακατανέως. Και προγραμματίζουμε το κτίριο το επί 30 χρόνια, οι Μητελές, τους Καλκιάδες, να το εντάξουμε σε έργο και να στεγάσουμε ένα μουσείο χαμένων πατρίδων για τους Μικρασιάτες, πρόσφυγες. Φίλοι και φίλες, ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας. Να τονίσουμε ότι ο Δήμος Βαζάλων αξίζει ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αύριο. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε. Και με το βασικό μας σύνθημα, με το Δημότη και το Δημότη, σας καλούμε στη μεγάλη νίκη της Κυριακής. Για την ελπίδα του τόπου μας, για τα παιδιά μας.